Χαίρετε. Ένα βίντεο ε, ιδιαίτερο. Ποια είναι τελικά η μπιπ ή ποια είναι η μπιπ τελικά. Ποιας έχει πέσει το σκουλαρίκι τελικά έχουμε δει. Λοιπόν, μετά από το βίντεο που ανέβηκε, νομίζω την Παρασκευή το βράδυ είχε ανέβει εκείνο το βίντεο, με, που έκανα ένα βίντεο για την υπόθεση της κυρίας Τούνη, για το το βίντεο που κυκλοφόρησε εκδικητικά και το οποίο είχε και αρκετά σχόλια από κάτω. Ευτυχώς τα περισσότερα σχόλια ήταν στο πνεύμα του βίντεο ότι προστατεύουμε όλους τους ανθρώπους από κάθε μορφή κακοποίηση. Έλαβα στη σελίδα μου στο facebook ένα μήνυμα από μια κυρία η οποία σαφώς θέλει να παραμείνει ανώνυμη γιατί το μήνυμά της είναι πολύ έντονο. Θέκλα μου καλησπέρα. Σου στέλνω εδώ επειδή δεν είχε σχόλια στο βίντεο του και θα έσκαζα. Εννοείς ότι, εννοεί, δεν μπορούσε να κάνει γράψει σχόλια. Νομίζω ότι κάποια φορά πρέπει να κάνουμε μέσω του βίντεο σου μια κουβέντα γιατί νομίζω ο κόσμος δεν συνειδητοποίησε τον ορισμό της BIP. Και μας την πετάνε συνέχεια μόλις καταλάβουν ότι μας αρέσει να είμαστε ελεύθερες και ίσες στην αντιμετώπιση με τους άνδρες. Αυτή η λέξη σημαίνει η γυναίκα που συνευρίσκεται ερωτικά με κάποιον για προσωπικό όφελος και χωρίς συναισθήματα. Μιλάει για τη λέξη BIP που ε, σημαίνει την, εργαζο... την εκδιδόμενη γυναίκα, την εργάτρια του σεξου, όπως λέγεται, πιο. όρθα. Μπορεί να το θεωρήσεις πολύ προχωρημένο και ακραίο αυτό που θα πω, αλλά για μένα όλες εμείς οι γυναίκες που μένουμε στους άνδρες μας για λόγους οικονομικούς και για λόγους συμφροντολογικούς, είμαστε μπιπ. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν και τώρα, μετά από 30 χρόνια γάμου, από το οποία 25 ήταν αειδιαστικά, χώρισα. Νομίζω αντίστοιχα είναι και οι άνδρες κάτι ανάλογο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πανδρεμένες κυρίε που κλείνουν τα μάτια όταν του πλησιάζει ο άνδρα του, κατακρίνουν κάποια που κάνει κάτι φυσιολογικό. Κάνει σεξ με κάποιον που τη αρέσει. Εξάλλου, θα πω και κάτι άλλο πάλι πολύ προχωρημένο. Η φύση μα προστάζει να βρίσκουμε κάθε φορά το καλύτερο αρσενικό προκειμένου να επιβιώσουν τα παιδιά μα. Αυτό είναι το σωστό και το φυσιολογικό. Αυτό η φύση μας έβαλε να κάνουμε σαν θηλυκά και όχι ακριβώς το αντίθετο που η κοινωνία επιτάσσει. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου, μακάρι να συμφωνήσεις μαζί μου και να κάνεις ένα βίντεο για να δει και η κοινωνία μας και μια άλλη άποψη που ίσως είναι πολύ σοκαριστική για αυτήν. Μπράβο! Συγχαρητήρια! με βρίσκεις απολύτως σύμφωνη. Καθόλου προχωρημένη δεν βρίσκω την άποψή σου, αντιθέτως τη βρίσκω καθόλου φυσιολογική και συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου. Πολύ εύκολα σε μια κοινωνία η οποία έχει μέσα αρκετό μισογενισμό και μισανδρισμό κιόλας. Δεν είναι μόνο θέμα μισογενισμού, είναι και θέμα και μισανδρισμού και αυτό το, το διαπραγματεύομαι στο καινούριο βιβλίο που γράφω για τον έρωτα, ε, έρχεται η κοινωνία να κατακρίνει τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν ελεύθερα πώς θα διαθέσουν τον εαυτό τους και τους χαρακτηρίζει ως BIP, την ίδια στιγμή που ο ορισμός του BIP, ο ορισμός του αγορέου έρωτα δηλαδή, είναι να κάνεις έρωτα, να κάνεις σεξ χωρίς συνέστημα, ...και με σκοπό κάποιο όφελο, οικονομικό, κοινωνικό κτλ. Και λέει φίλοι, λέει φίλοι, αυτό το πολύ ξεκάθαρο αλλά όχι τόσο καλά α, κατανοητό από την κοινωνία... ...ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν στους γάμους τους για οικονομικούς λόγους... ...οι κοινωνικούς λόγους, για λόγους συμφερόντων, στην ουσία όταν συνευρίσκονται με τον άνδρα τους... ...ή με τη γυναίκα τους, τους οποίους δεν τους θέλουν πλέον για τους οποίους δεν έχουν πλέον κανένα ερωτικό συνέστημα, λειτουργούν ως μπιπ. Αυτό λέει. Λέει η κυρία, η οποία κάθε φορά που θα την πλησιάσει ο άνδρας της, κλείνει τα μάτια της για να μην τον βλέπει και για να μην συνειδητοποιεί αυτό που κάνει, που το κάνει παρά τη θέλησή της. Το κάνει παρά τη θέλησή της, όχι με την έννοια ότι το επιβάλλει ο άνδρας της, είναι άλλη περίπτωση εκείνη στην οποία επιβάλλεται και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και νομοθεσία ενάντια στο νομοθεσία που αναγνωρίζει το βιασμό εντός γάμου. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που βάζεις τον εαυτό σου, που σπρώχνεις τον εαυτό σου να έχεις ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένη, που δεν το θέλεις πλέον, δεν σε ελκύει πλέον, δεν τον γουστάρεις, δεν τη γουστάρεις, δεν σε ξητάρεις, δεν υπάρχει καμία ερωτική έλξη, απλώς το κάνεις γιατί έχεις αποφασίσει ότι θα παραμείνει σε εκείνη την ένωση, είτε είναι γάμο, είτε είναι συγκατοίκηση, είτε είναι σχέση, γιατί σου συμφέρει. Σου συμφέρει κυρίω οικονομικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι που λένε ότι δεν είναι ευτυχισμένοι μέσα στους γάμους τους, αλλά συνεχίζουν να παραμένουν μέσα στους γάμους τους, τα επιχειρήματα που φέρνουν, τα βασικά, είναι δύο. Το ένα είναι πώς θα επιβιώσω οικονομικά εάν χωρίσω, και αυτό ακούγεται και από άνδρε. Γιατί λέει: Πώ θα μπορέσω να πληρώνω τι διατροφέ, πώ θα μπορέσω να έχω και ένα δικό μου σπίτι που να συντηρώ και να πληρώνω και διατροφή στην ε, μητέρα των παιδιών και στα παιδιά, πώ θα τα βγάλω πέρα. Οι μητέρε, οι οποίε λένε τα χρήματα που βγάζω δεν είναι αρκετά, ή ακόμη γυναίκε που δεν εργάζονται, που οι περισσότερε εργάζονται σήμερα, πώ θα τα βγάλω πέρα, μόνο με τη διατροφή που είναι τόσο λίγη, χωρί το μισθό του ανδρό μου να μπαίνει μέσα στο σπίτι ένα βασικό λόγο που φέρνουν τα χρήματα. Οικονομικά δεν θα τα καταφέρω εάν χωρίσω. Άρα παραμένω γιατί μου συμφέρει οικονομικά. Και λέει φίλοι, λέει φίλοι, αυτό δεν είναι μπίπ. Και, πόσοι... και ο δεύτερο λόγο είναι για τα παιδιά. Αυτό το λόγο για τα παιδιά θα το συζητήσουμε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το βίντεο, γιατί δεν έχει σχέση με αυτό. Θα έλεγα όμω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το, ε, καταγράφω με λεπτομέρειες και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη με μαμά, χαρούμενα παιδιά», αλλά και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», πως η ζημιά που γίνεται στα παιδιά όταν μεγαλώνουν και ανατρέφονται μέσα σε νεκρούς γάμους, ψεύτικους γάμους, συμφεροντολογικούς γάμους, είναι ανυπολογιστή, η ψυχική ζημιά που γίνεται στα παιδιά. Άρα μας λέει κάτι πολύ ξεκάθαρο και πολύ απλοϊκό η φίλη, ότι BEEP σημαίνει κάποιο που κάνει σεξ για το όφελο και μα λέει ποια είναι μπιπ τελικά. Μια γυναίκα που είναι ελεύθερη και αποφασίζει ελεύθερα ότι θα έχει μια ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο που γουστάρει, ή μια γυναίκα η οποία είναι πανδρεμένη και παραμένει πανδρεμένη για οικονομικά συμφέροντα και κα έχει ερωτική επαφή με τον άνδρα τη που δεν το θέλει πια για οικονομικά συμφέροντα, ή ένα άνδρα, ο οποίο είναι πανδρεμένο, δεν γουστάρει πλέον τη γυναίκα του, δεν τη θέλει, την έχει βαρεθεί ή δεν την ήθελε ποτέ, αλλά για λόγου συμφερόντων δεν χωρίζει, και συνεβρίσκεται μαζί της για, ίσως όχι τόσο συχνά, για να έχει αυτό τον εντός αγωγό γάμο. Ποια είναι μπιπ τελικά, ποιος είναι μπιπ τελικά. Ε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν μπιπ, ούτε καν τις μπιπ δεν χαρακτηρίζω μπιπ, δηλαδή τις γυναίκες οι οποίες είναι εργάτερες του σεξ, τους άνδρες που είναι εργάτες του σεξ, δεν τους χαρακτηρίζω με κανένα πίθετο. Γιατί έχω μάθει μέσα από τη δουλειά μου ότι οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ αυτό που φαίνονται. Μπορεί να γνωρίσει. Θυμάμαι ότι είχα γνωρίσει μια γυναίκα η οποία εργαζόταν για χρόνια ως εργάτρια του σεξ. Και μετά, σε κάποια φάση, σταμάτησε να εργάζεται. Παντρεύτηκε έναν άνθρωπο, έκανε οικογένεια. Σε... Δεν ήταν πελάτη σαν μου, κύριε αυτή, τη γνώρισα σε ένα εργασιακό περιβάλλον άλλο. Δεν είχα γνωρίσει καλυτερότερο, αν υπάρχει τέτοιο όρος, καλυτερότερο άνθρωπο. Δεν είχα γνωρίσει πιο συγκροτημένη γυναίκα, πιο ε, ευσυνείδητη, επαγγελματία, στη δουλειά της που έκανε μετά. Πιο καλό άνθρωπο. Και σε κάποια φάση ε, μου εκμυστηρεύτηκε και μου λέει, «Ξέρεις, εγώ ήρθα στην Κύπρο και δούλευα σε ένα καμπαρέ. Και έχω δουλέψει για τρία χρόνια στο καμπαρέ. Γιατί ήμασταν από μια χώρα προεγκομμουνιστική, φτώχεια, δεν υπήρχε άλλη οικονομική διέξοδο. Ήρθα στην Κύπρο, έκανα αυτή τη δουλειά. Όσο καιρό έκανα αυτή τη δουλειά, δεν ήμουνα καθόλου καλά. Την έκανα όμω για να στέλνω χρήματα στην οικογένεια μου και όταν γνώρισα τον άνδρα μου, με μεγάλη μου χαρά έφυγα από εκεί και έφτιαξα την οικογένεια μου. Και αυτή η γυναίκα είναι μία από τι καλύτερότερε γυναίκε που γνωρίζω. Η οποία έχει εργαστεί για τρία χρόνια ω εργάτρια του σεξ. Και γνωρίζω άλλε γυναίκε, οι οποίε είναι παντρεμένε, οι οποίε είναι κύριες, οι οποίε έχουν πάει μόνο με τον άντρα του, ήταν παρθένε του παντρευτούν, οι οποίε στο μυαλό και στη ψυχή, στον τρόπο που λειτουργούν, δεν έχουν να μοιάσουν σε τίποτα στην ανθρωπιά, στην καλοσύνη, στην πνευματικότητα, στο επίπεδο εκείνη τη γυναίκα η οποία έτυχε να εργαστεί ως εργάτρια του σεξ κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ε, όσον αφορά το κομμάτι που η φίλη λέει στο μήνυμά τη ότι η φύση προστάζει στη γυναίκα να επιλέγει το καλύτερο αρσενικό για να κάνει του καλύτερου απογόνους, αυτό έχει να κάνει με την πρωτόγονη φύση μα, έχει να κάνει με το DNA μας, έχει να κάνει με τα γονίδια μα. Και ναι, όντω, στα γονίδια του το ανθρώπου, στα γυναικεία γονίδια υπάρχει αυτή η γονιδιακή εντολή για τη γυναίκα να ψάχνει το πιο δυνατό αρσενικό για να γονιμοποιήσει τα ωάρια τη. Όμω, επειδή ζούμε σε μια εποχή που δεν είναι πρωτόγονη, επειδή υπάρχουν κοινωνικοί κανόνε, ηθικοί κανόνε, θρησκευτικοί κανόνε, έχει εξελιχθεί η ιστορία, η κουλτούρα και ο πολιτισμό, εάν μια γυναίκα επιλέξει ένα συγκεκριμένο αρσενικό για άνδρα τη και ταιριάζει με αυτό το αρσενικό, τον αγαπάει και έχει μια υγιή σχέση μαζί του, μπορεί κάλλιστα να παραμείνει με εκείνο το αρσενικό και να μην ψάχνει ένα άλλο αρσενικό, εάν είναι πραγματική και υγιής η σχέση της. Τι γίνεται όμως στις περισσότερες περιπτώσεις. Τι γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, για να μην είμαι αφοριστική. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που είναι σε γάμους, άγαμους. Αν <laughs> μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Σε γάμους οι οποίοι μόνο γάμο δεν θυμίζουν. Δηλαδή έπαψε αγάπη να θυμίζει, έπαψε γάμο να θυμίζει. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάνθρωποι μα βρίσκονται μέσα σε γάμου που δεν είναι αγαπητικοί. Και μπορώ να καταλάβω πολύ καλά πώς μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί μου έχει συμβεί και εμένα. Πώς μπορεί να παρασυρθείς από, την... από, τα ωφέλη που έχει ένας γάμος, τα κοινωνικά ωφέλη που έχει ένας γάμος, γιατί μπορεί να μην είναι πάντοτε οικονομικά το ωφέλη. Υπάρχουν και γυναίκε που δεν τα συμφέρει να είναι παντρεμένε. Οι γυναίκε οι οποίε βγάζουν περισσότερα χρήματα από τον άντρα τους, τι συμφέρει να είναι ελεύθερε. Ε γιατί άμα είναι παντρεμένε, θα χρηματοδοτούν και τον άντρα τους. Λοιπόν, τα ωφέλη του γάμου, τα κοινωνικά ωφέλη του γάμου, μπορεί να μας καθυλώσουν σε ένα γάμο που μόνο γάμο δεν θυμίσει. Σε μια αγάπη που δεν είναι αγαπητική πλέον. Και πολλές φορές μπορεί να έχουμε μέσα στο μυαλό μας τη ψευδέστηση, ότι μπόρα είναι θα περάσει, Γκρίνιε είναι, θα περάσουν. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο και δεν συνειδητοποιούμε ότι όλο ο γάμο είναι μια δύσκολη περίοδο γιατί ήταν ένα γάμο ατέρια του. Όπω και να έχει, δεν κατακρίνω του ανθρώπου οι οποίοι είναι πανδρεμένοι και επιλέγουν να παραμείνουν στου γάμου του. Όπω δεν κατακρίνω και του ανθρώπου που είναι ελεύθεροι και επιλέγουν ελεύθερα του ερωτικού του συντρόφου. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω όχι για να πω ότι πανδρεμένε είναι μπίπ σε καμία περίπτωση, αλλά για να πω ότι πρέπει να είμαστε φιδωλοί ως προς την περιγραφή ή τα επίθετα που θα χρησιμοποιήσουμε για άλλους ανθρώπους, να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του, να κοιτάζει ο καθένας τη δικιά του καμπούρα, να κοιτάζει ο καθένας τα δικά του προβλήματα. Και ναι, είναι μπιπ πράγμα να συνευρίσκεις ερωτικά με άνθρωπο που δεν αγαπάς. Και αν αυτό συμβαίνει εντός γάμου ή εκτός γάμου δεν έχει καμία σημασία. Ει το ότι είσαι παντρεμένο με κάποιον δεν εξαγιάζει τα κίνητρά σου όταν μπαίνει σε διαδικασία ερωτική πράξη χωρί να υπάρχει αγάπη. Α <συσχεία> το προσέξουμε καθένα για τον εαυτό του. Δεν είναι καλό για την ψυχή μα. Θρέφει... Η αγάπη η αληθινή, η αγάπη η αυθόρμητη, η, αγάπη, η, αφι... η... Χωρίς, η... η μη συμφεροντολογική αγάπη θρέφει την ψυχή. Οι πράξεις που γίνονται για συμφέρον, φτωχαίνουν την ψυχή μας, την αγάπη μου. Γεια σας!